Για πες τώρα που είσαι μπαμπάς, τι περίοδο διανύεις, που έγινες και πατέρας. Κοίταξε, νομίζω ότι διανύω την πιο μαγική περίοδο, ίσως και την πιο ουσιαστική όλης μου της ζωής. Φαντάζομαι ότι το κορίτσι μου είναι, η κόρη μου είναι 16 μηνών τώρα και με τη γυναίκα μου είμαστε μαζί ούτε 3 χρόνια. Σε πρωτοείδαμε όταν συνεργάστηκες με τους Σταβέντο, σωστά? Ναι, ήμουνα 2 χρόνια περίπου με το συγκρότημα του Σταβέντο και με τον Μιχάλη. Πολλά έχουν ακουστεί, ας πούμε, με τον Μιχάλη. Έχει γραφτεί ακόμα ότι είχατε τσακωθεί, ότι είχατε μαλώσει. Ισχύει κάτι τέτοιο? Όχι, να τσακωθούμε και να μαλώσουμε, όχι. Δεν έχουμε καλές σχέσεις. Σίγουρα δεν έχουμε καλές σχέσεις και έφυγα επειδή δεν ένιωθα καλά. Δεν με στεναχωρεί το ότι δεν μιλάμε, γιατί προφανώς τα πράγματα έπρεπε να γίνουν έτσι, γιατί όταν δύο άνθρωποι δεν ταιριάζουν επαγγελματικά και προσωπικά, καλό είναι να μην είναι μαζί. Δεν αισθάνομαι, αν με ρωτάς, στεναχώρια. Αισθάνομαι όμως ιδιαίτερα ευγνώμων για ό,τι καλό μου έχει προσφέρει. Και το αφήνω εκεί, σε εκείνο το σημείο. Πίστεψε κι αυτό, σε παρακαλώ. Ποτέ δεν σκεφτόμαι τα βράδια μας, ποτέ τις νύχτες δεν μεθάω. Πολλοί βγήκαν μετά το θάνατο του Παντελή και μιλήσαν πάρα πολύ για εκείνον. Ναι. Για τους λόγους τους δικούς τους, ίσως. Εσύ ποια ήταν, τώρα σε ρωτάω μετά από αρκετό καιρό, ποια ήταν η σχέση σου με τον Παντελίδη? Ο Παντελής για μας ήταν ένας άνθρωπος που τον γνωρίσαμε, τον αγαπήσαμε, συνεχίζουμε να τον αγαπάμε μέσα από τα τραγούδια που ακόμα συνεχίζουν και βγαίνουν και παίζουν δυνατά. Και νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος που η αξία του για όσους ακόμα και τότε δεν την είχαν δει, ακόμα και τώρα όχι απλά λάμπει, αλλά πλέον η λάμψη του φτάνει στις κορυφές και το τζάρτς και θα ζει για πάντα για μένα, Παντελής. Έμαθα ότι θα κάνετε μια συνεργασία μαζί με τον Σάκη Τανιμανίδη. Ναι. Σε μια κρουαζιέρα που θα λέγεται World Party Cruise. Πώς προέκυψε η συγκεκριμένη συνεργασία, Άρη? Ουσιαστικά μας έγινε μια πρόταση από την ομάδα παραγωγής του Σάκη. Εννοείται το ότι αυτό, επειδή είναι μια έμπνευση του Σάκη του Τανιμανίδη και θα έχει όλο αυτό το... αυτή την τρέλα, αυτό το γιόλο του Σάκη, 14 με 17 Ιουλίου, και εννοείται σας περιμένουμε και όλους. Θα γίνει αυτή η σούπερ κρουαζιέρα που θα είναι ένα κινούμενο πάρτι, βασικά.